Τώρα, εδώ στην βορειοανατολική Ιερουσαλήμ, ακριβώς απέναντι από τις αραβικές καταραμένες συνοικίες, όπου ο αραβικός εχθρός, το ψευτοπαλαιστινιακό αγκάθι και καρκίνος, σήμερα χαίρονται. Και δυστυχώς χαίρονται με το δίκιο τους. Διότι ακριβώς τέτοιες ώρες το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, η ανίκανη κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάου υποχώρησε. Υποχώρησε ακόμα μια φορά με μια γελία εκεχηρία μπροστά στα αιτήματα της αραβικής δολοφονικής αραβικής ισλαμικής τρομοκρατίας. Το πανίσχυρο Ισραήλ υποχώρησε μπροστά στους τρομοκράτες της Χαμάς από τη Γάζα. Και αυτή η εκεχηρία είναι βαμμένη με το αίμα όλων των πολιτών και στρατιωτών του Ισραήλ που χάθηκαν άδικα μέχρι τώρα. Ακόμα μερικές ώρες πριν την εκεχηρία είχαμε ακόμα ένα δολοφονημένο Εβραίο Ισραηλινό πολίτη, όπως πριν μερικές ημέρες ένα τετράχρονο παιδί, τον Ντανιέλ, αλλά κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά. Τώρα λοιπόν ο αραβικός εχθρός είναι χαρούμενος, χαίρεται για την νίκη του εναντίον του εβραϊκού κράτους και τους καταλαβαίνουμε, δυστυχώς καταλαβαίνουμε τον Άραβα εχθρό. Πιστολιές, πυροτεχνήματα ακούγονται από τα καταραμένα τους αραβικά χωριά. Οι αρχές νίκης από τα καταραμένα τους τζαμιά. Αυτό είναι επέσχυντο χιλούλ ασέμ, χλεβασμός του ονόματος του Κυρίου και του εβραϊκού λαού. Έτσι λοιπόν, σε όποιον Εβραίο ή σε όποιον φίλο του Ισραήλ, για οποιονδήποτε Εβραίο και οποιοδήποτε φίλο του Ισραήλ, χαίρεται σήμερα για αυτή την εκεχηρία, για την δίθεν ειρήνη με τους Άραβους τρομοκράτες, ας ακούσει αυτούς τους ήχους. Σήμερα χαίρονται οι εχθροί του Ισραήλ για την αδυναμία μας. Όποιος λοιπόν ταυτίζεται με αυτές τις χαρές, να ξέρει ότι άθελά του ή θελημένα, εν άγνοιά του ή εν γνώση του, ταυτίζεται με τον εχθρό. Γιατί σήμερα όποιος χαίρεται, χαίρεται για την ήττα του εβραϊκού κράτους. Δυστυχώς, εδώ μας έφτασε αυτή η άθλια κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάου, του Ναφτάλι Μπένετ, του Αβίγδορ Λίμπερμαν, του Γιαΐρ Λαπίδ, της Τσίπη Λίβνη. Ένα συνοθήλευμα πολιτικά τυνδών που τους ενδιαφέρει μόνο και μόνο η καρέκλα τους, οι οποίοι υποχώρησαν στις πιέσεις του θείου Σαμ και του μουσουλμάνου ο Χουσέιν Ομπάμα από την Ουάσιγκτον, οι οποίοι υποχώρησαν στις απαιτήσεις των Αράβων δολοφόνων τρομοκρατών. Ελπίζουμε μια μέρα ο εβραϊκός λαός και σύντομα να σηκωθεί και να ξυπνήσει. Σήμερα οι Εβραίοι του Νότου, του Νότιου Ισραήλ, ζουν κάτω από τον τρόπο της αραβικής τρομοκρατίας. Μέχρι εδώ. Και πρέπει να δοθεί μια αληθινή λύση. Όχι πια αυτές οι ψεύτικες κουβέντες για ειρήνη και ειρήνευση και διαπραγμάτευση με τους Άραβες φωνιάδες μας και τρομοκράτες που χαίρονται σήμερα την νίκη εναντίον μας. Πρέπει μόνο μια λύση, η λύση της Τωρά. Όλοι οι Άραβες έξω από το Ισραήλ. Αραβίν, αχούτσα. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και ας μας κατηγορούνε ως φανατικούς Εβραίους, ας μας κατηγορούνε ως φανατικούς Σιωνιστές και ως φανατικούς Ισραηλινούς. Όλοι όσοι είναι έξω από το χωρό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η γνώμη τους. Θα φτάσει μια μέρα που ο εβραϊκός λαός με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και από ό,τι φαίνεται με τον δύσκολο τρόπο θα καταλάβει ότι υπάρχει εδώ πέρα μόνο ένας μονόδρομος. Ή εμείς ή αυτοί. Ο ανάχνου ο εμ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ελπίζουμε λοιπόν μια μέρα το εβραϊκό κράτος να ξυπνήσει, να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της Τωρά και με δύναμη να πετάξει κάθε εχθρό έξω από την εβραϊκή γη.